Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών ξηράς, το National Sea Cannon των 76 κάθετος 62 χιλιοστών που παρήχθη με εγχώριους και εθνικούς πόρους ενσωματώθηκε στο TCG Baikos για δοκιμές σε λιμάνι και θάλασσα, γράφει τουρκικό μέσω μαζικής ενημέρωσης και συνεχίζει. Η πρώτη δοκιμαστική βολή του National Sea Cannon 76 κάθετος 62 χιλιοστών πραγματοποιήθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου του περασμένου έτους. Η πρόσφατη δοκιμαστική βολή στο Καραπινάρ, στην οποία συμμετείχε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Χουλουσία Καρ, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Μετά τις δοκιμαστικές βολές που συνεχίστηκαν στη συνέχεια, το National Sea Cannon ολοκληρώσε με επιτυχία και τις βολές ξηράς. Το National Sea Cannon απέδειξε για άλλη μια φορά στις δοκιμές ότι μπορεί να ρίξει έως 80 βολές σε 60 δευτερόλεπτα και σε απόσταση 16 χιλιομέτρων. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των υπόλοιπων δύο διαδικασιών δοκιμών, το National Sea Cannon θα συμπεριληφθεί στον κατάλογο των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και θα χρησιμοποιηθεί στον πόλεμο αεράμινας, στον επιφανειακό πόλεμο και στους χερσαίους βομβαρδισμούς, αναφέρει το τουρκικό μέσο μαζικής ενημέρωσης. Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι η Τουρκία θα εξοπλίσει με το γηγενές πυροβόλο της κανονιοφόρους, φρεγάτες και κορβέτες της για παροχή αντιαεροπορικής προστασίας μέχρι απόσταση 16 χιλιόμετρων, για προσβολή θαλάσσιων στόχων επιφανείας στην ίδια απόσταση, καθώς και για παροχή πυρών υποστηρίξεως σε χερσαίες δυνάμεις, πλήττοντας χερσαίους εχθρικούς στόχους. Ιδιαίτερα στεκόμαστε στους τελευταίους, αφού με την προσθήκη του υπόψη πυροβόλου σε μικρά πλοία, όπως οι κανονιοφόροι, θα δύναται να υποστηριχθούν με αποτελεσματικά πυρά επιχειρήσεις σε μικρονήσους των τουρκικών ειδικών δυνάμεων. Εδώ θα πρέπει να εξεταστεί το θέμα από εμάς, προκειμένου πυροβολικό από κύρια νησιά μας να δύναται να βάλει κατά αυτών, κρατώντας τα σε απόσταση από μικρονήσους μας. Η Τουρκία διαπιστώνουμε ότι σταδιακά αλλά σταθερά ενισχύει τις δυνατότητες του πολεμικού ναυτικού της προσιλωμένη στην εξυπηρέτηση του οράματος της γαλάζιας πατρίδας. Αυτό αργά ή γρήγορα θα την οδηγήσει σε στρατιωτική σύγκρουση με την Ελλάδα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, κάτι το οποίο θα είχε ήδη γίνει αν η Τουρκία εξασφάλιζε αεροναυτική υπεροχή. Ευτυχώς η αποβολή της από το πρόγραμμα των F-35 και η αφύπνιση της χώρας μας με την αγορά μαχητικών Ραφάλ, φρεγατών Μπελχάρα, εξυγχρονισμού F-16 σε Viper και μελλοντικής προμήθειας F-35 αλλάζει τους συσχετισμούς αεροπορικής και ναυτικής ισχύως για την ώρα, αποτρέποντας την άμεση τουρκική επίθεση που Ερντογάν ήταν έτοιμος να εξαπολύσει εναντίον μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.